Καλησπέρα. Εδώ είμαστε παρεούλα λοιπόν και σήμερα. Βροχερά σου χειρό, χάλασαν, χιόνια. Αλλά εμεί εδώ μια χαρούλα, Μια... Αλλού πέφτουν τα χιόνια, αλλού πέφτουν οι βροντέ, αλλού πέφτουν λοιπόν οι πλημμύρε. Μα εντάξει, μια βροχούλα τα βγάζουμε πέρα. Εμεί βέβαια εδώ είμαστε παρεούλα λοιπόν. Κόλλα τη Ερώνη, δεν ξέρω αν θα έρθει η παρέα αργότερα. Λοιπόν, απλά θέλουμε να πούμε ρε παιδιά, ακάτσε. Φωνάζουν, παραπονιούνται. Λένε γιατί έφυγε ο κόσμος από τα γήπεδα. Πού να πάει ο κόσμος, πού να πάει. Κάθε στο σπίτι του ας πούμε και βλέπει τα τηλεπαιχνίδια, βλέπει αυτά τα τηλεωραία, ωραία αυτά με τις, εκεί με τις κοπέλες και αυτά. Γιατί να πάει ποδόσφαιρο. Γιατί να πάει ποδόσφαιρο, πέστε μου μένα, γιατί να πάει, να παρακολουθείς ποδόσφαιρο. Να χαλάς και τη ζαχαρένια του, έτσι, και βέβαια να ξέρει ότι από πίσω τον κοροϊδεύουν. Να ξέρει ότι από πίσω τον κοροϊδεύουν. Αυτό το οποίο πραγματικά γίνεται εδώ και 1,5-2 χρόνια τώρα, από την ώρα που έφυγε ο Παδόπουλος, που οργίασε όλη η Ελλάδα και έλεγε λοιπόν, να μωρέ η Ξάνθη πουλήθηκε εκεί, πουλήθηκε, σιγά σιγά να βγαίνουν τα πράγματα που έχουν. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια και αυτά. Και τι αγόρασε ο Σαββίδης από την Ξάνθη, γιατί και το προπονητικό κέντρο να αγόρασε, μπορεί να βάλει δάχτυλο. Έτσι να το πω έτσι, λαϊκά εγώ. Και το προπονητικό κέντρο να αγόρασε. Είναι σαν να πουλήσει μεθαύριο ο Κοστούλας κάτω το κέντρο, και να έρθει κάποιο άλλο. Λοιπόν, να το πάρει και να πει: παιδιά, εγώ δεν σα γουστάρω, δεν σα θέλω. Άντε να ψάξει εσύ να πηγαίνει κάτω στη γέφυρα από την Αβόρα να κάνει προπόνηση. Καταλάβατε πώς είναι τα πράγματα. Και έπρεπε να περάσει λοιπόν 1,5-2 χρόνια, να φύγει ο Παδόπουλος να πάει λοιπόν να πάει στην Πορτογαλίες κτλ. Και μετά να βγουν αυτά στον αέρα. Τέλος πάντων, και αυτά τι βγήκανε, γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα ακούστε τώρα. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ακούστε, κάνει έρευνα, αρχίζει από σήμερα λέει, με επίγουσα προτεραιότητα, για την καταγγελία του Ολυμπιακού κατά Σαββίδη και Ξάνθης. Σήμερα. Ζητάει στοιχεία λέει που να πιστοποιούν τη σχέση των δύο ομάδων. Μπορούν αυτά να βρεθούν. Μπορούν, δεν θα ξέρουμε αυτά. Τέλος πάντων. Αυτό τώρα είναι μια βόμβα η οποία βέβαια είχε σκάσει και πρόπολου και για μια άλλη ομάδα που είχαν αναφέρει κάτι δημοσιογράφοι και για μια άλλη ομάδα, αλλά σίγουρο δεν είναι τίποτα. Σίγουρο δεν είναι τίποτα. Γιατί να σου πω κάτι, ο Μαρινάκης δεν έχει αγοράσει τη West Ham στην Αγγλία. Δεν επαναστάτησαν εκεί οι Άγγλοι και τα λοιπά. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή δεν πρέπει να είναι η ομάδα. Ή κάνω καλά λάθος. Δεν πρέπει, μια αγγλικιά ομάδα να αγόρασε εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Η νομοθεσία βέβαια, την οποία βέβαια έχουν στην Ελλάδα και είναι δίκαια. Και είναι δίκαια πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν τώρα ο εισαγγελέας ψάχνει να βρει στοιχεία και τα λοιπά, να δει και τι θα γίνει, και τι θα γίνει, τίποτα. Βέβαια αν γίνει κάποια πραγματικά ότι υπάρχει αυτή η σχέση, υπάρχει περίπτωση τι, να δούμε τον Ολυμπιακό στη Β' Εθνική Κατηγορία, υπάρχει περίπτωση να δούμε τον ΠΑΟΚ στη Β' Εθνική Κατηγορία. Εσείς τι λέτε. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εσείς τι λέτε, γίνεται τίποτα, στα συρτάρια θα πάνε πάλι αυτά. Μέχρι να περάσουν αυτά, περάσουν 2-3 χρόνια. Να κάνουμε έφεση, να πάμε στο πρωτοβάθμιο, να πάμε στο δευτεροβάθμιο. Και αλήθεια να είναι, δεν περνάει, παιδιά. Αφήστε το. Αυτά είναι για λόγους εντυπωσιασμού τώρα. Είδε ο Ολυμπιακός ότι θέλει να κερδίσει τα χαλινάρια λοιπόν από το ελληνικό πρωτάθλημα και ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Εντάξει, τι έκανε. Αυτά είναι το ζητούμενο. Και βέβαια, ας πω κάτι τώρα, είδατε τι ωραία είναι ρε παιδιά, είδατε τι ωραία, τι ωραία λοιπόν όλοι αυτοί οι πλούσιοι πρόεδροι λοιπόν τι ωραία περνάνε και τα λοιπά. Λέτε σήμερα λοιπόν τι έκανε το κράτος για αυτούς, τι έκανε το κράτος, όχι δεν τους έδωσε μέρισμα, αυτά είναι τίποτα, 700 ευρώ και τα, τι είναι αυτά. Από την πρώτη του μηνός που θα γίνουν οι νέες μεταγραφές, θα πάει στο 22% τώρα. Το ΦΠΑ του, το οποίο πιάνουν η φορολογία, να το πω έτσι, που ήταν για κάθε ποδοσφαιριστή 45%, αλλά και η φορολογία δική του θα πέσει στο 22%. Είδατε, μωρέ, χάνεις μωρέ παιδιά, χάνετε από τα γράμματα, μωρέ, χάνετε από τα, δεν χάνεις τίποτα, μωρέ, ορίστε τώρα, ορίστε. Για ποιο ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, για ποιο ποδόσφαιρο, τριτοκοσμικό. Τριτοκοσμικό. Και να σου λέει το κράτος, δεν δίνω εγώ μερίσματα, αν τα δώσω εδώ, κόψω λοιπόν από τις μεγάλες ΠΑΕ. Όλες οι ΠΑΕ και η ΚΑΕ και του μπάσκετ.
Εάν η μεταγραφή είναι πάνω από 40.000, λοιπόν θα πάει στο 22%. Και τι θα κάνουν τώρα όλοι οι πρόεδροι? Θα βάλουν 41.000, 42 που στήχησε ο ποδοσφαιριστής και θα πληρώνουν 22. Τελειωτικό! Το παραθυράκι πάντα υπάρχει. Πάντα υπάρχει, ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάντα υπάρχει. Έτσι θα κάνουν τώρα από εδώ και πέρα. Εάν το βρουν λοιπόν οι Έλληνες, αυτό θα κάνουν. Τους βάζει το 22% από σήμερα. Δηλαδή οι πρώτες μεταγραφές που θα κάνουν τώρα θα είναι με 22%. Αντί 45% που ήταν. Καταλάβατε. Να δείτε. Πώς ενδιαφέρεται το κράτος για το ποδόσφαιρο. Ενδιαφέρεται. Για τον απλό άνθρωπο δεν ενδιαφέρεται. Τον έχει μουτζωμένο. Θα το πω, πιο αυτό. Φασκελωμένο. Ναι, τον έχει. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα. Ακούστε τώρα εδώ τι έγινε. Πω. Σήμερα. Φαίνεται ήταν, μάλλον δεν κοιμήθηκε καλά ο Μπαρπαϊς Αγγελέας. Ναι. Θα τον γλώτσα η γυναίκα του φαίνεται. 2.000 πρόστιμο στην ΑΕ. Ακούστε τώρα παιδιά. Στη Λάρισα 11.500. Πάρουμε και τον Τακουσάρικο, έτσι. Δεν χάσουμε τον Τακουσάρικο. Πρόστιμο. Από τι είναι αυτά? Όλα από διαμαρτυρίες, φιλάθλων, από καπνογόνα κτλ. Λοιπόν, Λάρισα 11.500. Ο Άρης απαλλάσσεται λέει. Τώρα γιατί απαλλάσσεται, εντάξει, τι έκανα. Ακούστε όμως τώρα, Ολυμπιακός 61.500. Έχουμε το 500 αυτό για να το κάνουμε ένα με το άλλο. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, 61.500 ο Ολυμπιακός. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι του κλείνουν τις πόρτες για δύο αγωνιστικές. Και αυτές οι δύο αγωνιστικές είναι με τη Λάρισα και τον Παναθηναϊκό. Κορομάκι μου. Α, καλά, να σου πω κάτι. Και καλά κάνει. Άσε που δεν έδειξαν τίποτα τα κανάλια, έτσι, μόκο, έτσι, μόκο τα κανάλια, δεν έδειξαν τίποτα τα επεισόδια τα οποία έγιναν, δεν έδειξαν τίποτα, τι να δείξουν. Άμα είναι κανένα άλλο το δείχνουν, κανένα άλλο το δείχνουν, αυτό δεν έδειξαν τίποτα. Ναι, αλλά όμως υπήρχε το βίντεο, το είδε σήμερα ο Μπαρπαϊσεγγελέας εκεί, 61.500 στο Ολυμπιακό και δύο αγωνιστικές κλεισμένες οι πόρτες. Πω, λέει ο Ολυμπιακός, είναι σκάνδαλο. Ναι, σκάνδαλο. Σκάνδαλο, λέει, θα κάνουμε έφεση. Κάντε έφεση, αφού το ξέρουμε το κόλπο. Οι δύο αγωνιστικές θα γίνουν μία και τα 31 χιλιάρικα, άντε να πάρει 40. Το ξέρουμε. Για να μην πάμε πρωτοβάθμια εδώ και δευτεροβάθμια. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί λέει θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό και άλλο δεύτερο ντέρμπι λέει χωρίς κόσμο. Α, δεν γίνεται λέει ο Ολυμπιακός. Είναι σκάνδαλο η απόφαση. Αυτά τώρα. Πάμε παρακάτω, έχουμε κι άλλα παιδιά. Λοιπόν, Όφι 5.000 πρόστιμο. 5.000. Έχουμε Πανετολικός 2.000 πρόστιμο. Έχουμε κάνει νεφρό τώρα τελευταία, παιδιά. Κάναμε νεφρό στον Μπαρπαϊσεγγυλέα. Κάθε αγωνιστική είμαστε, είμαστε στα προστήματα. Μία 1.500, μία 2, μία 2.5, κάθε Κυριακή. Νεφρό το κάναμε. Νεφρό, θα κάνει Χριστούγεννα, όχι από εμάς δηλαδή. Και είναι και άλλοι εδώ που είναι συχνοί πελάτες. Αλλά κάθε Κυριακή εμείς εκεί πάρα, για υβριστικά συνθήματα λέει, τα οποία έγιναν μέσα στη Νέα Σμύρνη. Βρίσατε πάλι μωρέ. Γιατί σας το λέω εγώ τώρα, γιατί το λέει και ο Καζαμίας. Το λέει ο Καζαμίας. Την Κυριακή, το Σάββατο, αύριο, δηλαδή με τον Ολυμπιακό, θα ξαναπάμε. Σας το λέω εγώ. Με τον ΠΑΟΚ θα ξαναπάμε. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πάμε παρακάτω, έχουμε κι άλλα. Έχουμε γερή μπάζα σε αυτή την αγωνιστική. Έχουμε ο Πανιόνιος 4.000 ευρώ, ακούστε, και ακόμα θα πληρώσει ο Πανιόνιος και 5.750. Αυτή η απόφαση του 5.750 είναι από την προηγούμενη αγωνιστική που είχε πάρει λοιπόν αναβολή. 5 και 4, 9 χιλιαρικάκια θα πληρώσει ο Πανιόνιος. Πανιόνιος, πού θα τα βρει? Αν τα βρει, μην λυπάσει κανέναν. Αν τα βρει λοιπόν. Και η Λαμία απαλλάσσεται. Αυτά ήταν τα προστήματα, έτσι, τα οποία πέσανε για αυτή την αγωνιστική και όπως είπαμε είχαμε και ένα προστηματάκι από την προηγούμενη. Αλλά το πιο βαρύ βέβαια ήταν του Ολυμπιακού, τα οποία έγιναν με τον ΠΑΟΚ. Θυμάστε έτσι τα επεισόδια. Το γράψετε, άμα το πάρουμε με καπνογόνο, άμα το πάρουμε με το ένα καπνογόνο ρε παιδιά, εσείς γράψετε 500 καπνογόνα. Και η Λία είναι ποιηκός πληρώνεται. Λία είναι ποιηκός. Έκτος σας έκανε σε κοιλές.
Άμα τα πάρουμε αυτά, τι έγινε να παίξουμε, τι έγινε να παίξουμε με τα διακριογόνα και τα αυτά, τελειώνουμε. Τέλος πάντων. Και βέβαια, να ξέρετε ότι ο προηγούμενος, γιατί φώναξε ο Σάββας, μπορεί να πήρε και το γιο του, να πει, τι είναι αυτό που μου στέλνετε, τι είναι αυτή που μου στέλνετε, φώναξε ο Σάββας. Να ξέρετε, ο Ισπανός, ο Φερνάντες, ο διαιτητής προχθές, λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ, παραπέμπτεται. Τώρα, να σου πω κάτι, παραπέμπεται βέβαια από Έλληνα παρατηρητή, έτσι, από Έλληνα παρατηρητή. Τώρα, πού θα πάει αυτή η καταγγελία? Θα πάει στην ΚΕΠ τη δικιά μας, ή θα πάει στην Ισπανία, ή θα πάει στην FIFA. Πού ξέρουν, παραπέμπτεται όμως, λέει, κακή η βαθμολογία, παρόλο που δεν παραδέχονταν τίποτα ο Φερνάντης, ο διαιτητής, ο Ισπανός προχθές, δεν παραδέχονταν τίποτα, λέει, αλλά ο παρατηρητής τον παρέμπεψε. Τώρα πού? Α, άστο να πάει. Απλά το λέμε. Και βέβαια έχουμε λοιπόν, έχουμε τα ρήφα. Έχουμε τα ρήφα, παιδιά. Έχουμε τα ρήφα. Είδατε μωρέ τίποτα. Να σου πω κάτι. Αυτό που σας είπα εγώ. Μέχρι να τελειώσει, να έρθουν τα Χριστούγεννα για τα κουψίδια. Να έρθουν λοιπόν. Θα και άλλοι ακόμα θα έχουν φύγει. Πότε τον τελείωσε εκείνη η Τρίπολη, ρε παιδιά? Πότε τον τελείωσε εκείνη η Τρίπολη και πότε ξαναπήρε πάλι προπονητή? Έτοιμος ήταν, μέσα σε 5 ώρες. Αυτή είναι, ρε παιδιά, αυτές είναι αποφάσεις. Μέσα σε 5 ώρες έχει πάρει προπονητή. Μέσα σε 5 ώρες η Τρίπολη, πάει λοιπόν ο φίλος μας, λοιπόν, πάει, πώς το λέγαμε, ο Χεμένες. Πάει ο Χεμένες, τον πήρε ο Ταρίφας, λοιπόν, με σιρήνες, Μπόρχα Χεμένες, λέει. Αυτό ήταν, λοιπόν. Πάει και αυτός. Θεός φορές. Πάει και αυτός. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τώρα ξέρετε, περάσανε οι μισές, δεν είμαστε μισές. Τώρα περάσανε αυτοί που αλλάξανε προπονητή. Σχεδόν όλες οι υπαρχιακές, εκτός από τον Όφη και τον Πανιόνιο, έτσι, όλες οι υπόλοιπες και ο Βόλος. Δεν αλλάξανε προπονητή, όλες. Η ΑΕΚ, ο Άρης, εμείς, καλά, όλες. Λίγες ομάδες είναι αυτές και ακόμα περιμένουν. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πήρα αμέσως προπονητή. Ράσταβατς. Αμέσως. Σε 5 ώρες. Πότε έφυγε ο ένας. Πότε, δηλαδή δουλειά ο Ταρίφας. Πότε πήρε τον ένα, πότε τον πήγε στο αεροδρόμιο. Πότε πήγε, λοιπόν, φύφερε τον άλλο από το άλλο το αεροπλάνο πάλι στην Τρίπολη. Ούτε κατάλαβε κανένας. Γερή κολόμα. Γερή κολόμα ο Ταρίφας, παιδιά. Γερή κολόμα. Πω. Πήρε και προπονητή και ο Ατρόμητος. Βαντελίδης. Που κάνατε τι έγινε, ρε παιδιά? Που κάνατε που σας αγάπαγε, που έκανε τέτοιες δηλώσεις που κάνατε εσείς, λοιπόν, ότι ο κάνατε είναι το παν για τον Ατρόμητο και τα λοιπά? Άνεργος είναι, γιατί δεν θέλει να έρθει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ε? Μα πού να έρθει ο Κακομοίρης? Δεν βλέπει τι γίνεται εδώ? Πού να έρθει, μωρέ. Λοιπόν, ο Παντελίδης και τα δύο αστέρια, έχουν καινούριους προπονητάς, παιδιά. Και τα δύο αστεράκια. Και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης. Καινούριος προπονητάς σε αυτή την αγωνιστική. Παντελίδης λοιπόν στον Ατρόμητο, Ράσταβατ. Κάτω. Πάει το παλικαράκι. Ήταν να έρθει και εδώ να μας κάνει και τη ζημιά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Πάμε και λίγο στους άρχοντες να δούμε λοιπόν τι άρχοντες έχουμε εδώ τώρα. Έχουμε πάω Ξάνθιο Φωτιάς. Την Μπέλα. Καλά. Εντάξει. Τώρα μας πείσατε. Λοιπόν, έχουμε ΑΕΚ Πανιόνιος, είναι ο Κουτσιάφτης από την Άρτα. Έχουμε μετά, αυτά τα παιχνίδια είναι αύριο μαζί με το δικό μας, έτσι. Τώρα την Κυριακή υπάρχουν παιχνίδια. Λαμία Όφη είναι ο Γκορτζίλας. Γκορτζίλας, όνομα. Τη Μακεδονία. Έχουμε Τρίπολη Λάρισα, είναι ο Τζοβάρας από τη Φθιώτιδα. Έχουμε Ατρόμητος Άρης, είναι ο Διαμαντόπουλος από την Αρκαδία. Και Βόλος Παναθηναϊκός είναι ο Μανούχος από την Αργολίδα. Θέλω να σας πω και μια ακόμη φορά. Κοιτάξτε να δείτε οι διαιτητές τι έδρες έχουν. Πού ανήκουν, σε ποιες έπρεπε. Αυτές όλες εκτός από τη Μακεδονία δεν έχουν ποδόσφαιρο. Δεν έχουν ομάδες σε α κατηγορία, ούτε σε α2. Κι όμως έχουν διαιτητάς, παιδιά. Βγάζουν διαιτητάς. Δεν βγάζουν ομάδες, βγάζουν διαιτητάς. Τι θα κάνουν. Όλες οι ομάδες οι οποίες έχουν ομάδες στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη, δεν έχουν διαιτητάς. Βγαίνουν από αλλού. Πέρα. Πού έχει Κατερίνη καμιά ομάδα? Ούτε γάμα εθνική.
Έχει επάνω η, πώς το λένε, η Άρτα. Έχει καμία ομάδα. Ω, καμία. Τι, έχει όμως. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα όσον αφορά. Έχουμε. Πάμε να δούμε. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε εκατοντάδες περιστατικά από ατυχήματα σε κρίσταλα αυτοκινήτων. Όσοι το έψαξαν, ήρθαν σε μας. Στην Glass Drive είμαστε κορυφαίοι στην επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Πιστοποιούμε τη γνησιότητα των κρυστάλλων μας και προσφέρουμε εγγύηση εργασίας εφόρου ζωής. Glass Drive. Η δική σας ειδική στα κρίσταλα αυτοκινήτων. Το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα, φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι, επώνυμο ρούχο και λάβες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 50. Μωράκι, δώσε μου φυλάκι. Αχ, όχι, όχι, ούτε να το σκέφτεσαι. Γιατί, είναι στο σπίτι ο πατέρας σου? Όχι. Ο αδερφός σου? Ούτε. Ε, τότε. Μυρίζεις. Τι? Τσιγαρίλα. Για να σας πει το ναι, πείτε ναι στο Νομπάκο Σοπ. Βάλτε τον ατμό στη ζωή σας. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας και επιλέξτε ανάμεσα στην τεράστια ποικιλία από ηλεκτρονικά τσιγάρα, υγρά αναπλήρωσης, ατμοποιητές, μπαταρίες και αξεσουάρ. Πάντα με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και τη γνωστή ποιότητα Νομπάκο. Νομπάκο Σοπ. Γεωργίου Μπαϊμπά 4 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-305-291. Life tastes better με Νομπάκο. Θα μου δώσεις τώρα, φίλε. Η ποιότητα της ζωής σας τώρα περνά σε άλλο επίπεδο. Farm Cannabis. Έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας προς το καλύτερο. Φαρμακευτική κάναβη, βιολογικά προϊόντα και καλλυντικά. Farm Cannabis. Στην Ιωάννη Σταΐκου 20, Αγρίνιο. Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 2641-303-319. Farm Cannabis. Το πρώτο και μοναδικό κατάστημα στο Αγρίνιο. Ζεστασιά και οικονομία πηγαίνουν μαζί. Στη Βιοκαρπέτ πηγαίνουν και σας φτιάχνουν ατμόσφαιρα. Υπέροχα σχέδια, ολοζώντανα χρώματα για κάθε στυλ. Ξεχωριστές προτάσεις σε χαλιά και μοκέτες, αλλά και μεγάλη ποικιλία σε λευκά είδη σπιτιού. Βιοκαρπέτ στην Κύπρου 14 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47575. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Βιοκαρπέτ, Γεώργιος Πατσέας, Γιάννα Σημακοπούλου. Στρώνει τις καλύτερες τιμές. Teach our children. Μωρό μου, θα παραγγείλουμε. Θα παραγγείλουμε. Αν θες να φας από το ψιστήρι, δεν χρειάζεσαι πολύ ψιστήρι στο μιλητό.
Ψιστήρι. Γεύσεις για όλα τα γούστα. Πίτα στη σχάρα. Σαλάτες και παστί πίτα. Μερίδες, καλαμάκια, σάντουιτς. Ψιστήρι. Διανομή στο σπίτι ή στη δουλειά σας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το βράδυ. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 26410 30.000 για να σας ενημερώσουμε για τα πιάτα ημέρας. Ψιστήρι. Κόμβος Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Ένα ψιστήρι, όλο γεύση. Και βέβαια σήμερα είχαμε κάτι παιχνιδάκια κυπέλου, παιδιά. Να πούμε καλησπέρα στο Μανώλη εδώ, μόλις αφήχτε, αεροπορικός. Στην πορεία. Λοιπόν, άσε στην πορεία. Στην πορεία. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Μόλις τελείωσε ο Παναθηναϊκός, κέρδισε λοιπόν την Παναχαϊκή, δεν πέρασε και αυτό στο Κύπελλο. Αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν περάσει το Κύπελλο λίγο πολύ, ακούστε τώρα, Ξάνθη, Βόλος, Πας Γιάννηνα, Καλαμάτα, η Καλαμάτα πέταξε εκτός τη Λάρισα. Πέταξε εκτός στη Λάρισα λοιπόν. Έχουμε Πανιόνιο, ακούστε λοιπόν. Όφη, Παναθηναϊκό, Πανετολικό, Αστέρα, Λαμία και Τρίκαλα. Αυτές είναι οι ομάδες που πέρασαν στην επόμενη φάση του κυπέλου, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, να σας πω ότι οι αγώνες είναι διπλοί τώρα στην επόμενη κλήρωση. Είναι διπλοί, παιδιά, έτσι. Διπλή. Και βέβαια η έδρα θα εξαρτηθεί από την κλήρωση. Τώρα αν τα καίνε τα μπαλάκια, αν δεν καίνε. Ανάλογα. Τώρα μπορεί και έχουμε και δυο. Είμαστε και. Πώς το λένε, όπως γίνονται έξω στην Ευρώπη, Μανώλη. Έτσι, οι δυνατοί με τους αδύναμους. Τώρα έκαναμε και εμείς δυο γκρουπ. Οι δυνατές ομάδες, οι δυνατές δηλαδή, ποιος είναι ο Πανιόνιος. Έχετε στο δυνατό τον Πανιόνιο, έχετε σε δυνατούς στη Λαμία. Πώς να βάλω και τα Τρίκαλα. Στους δυνατούς λοιπόν είναι αυτές οι ομάδες οι μεγάλες και στους αδυνάτους είμαστε και ο Πανατολικός. Αδύνατος φέτος. Είμαστε φέτος, είμαστε στους αδύνατους, έτσι. Και βέβαια η άλλη κλήρωση βγάλει αυτό το πρώτο μπαλάκι, δηλαδή Ολυμπιακό, θα πάμε στο Καραϊσκάκι, να ξέρετε. Έτσι, πρώτον αγώνα θα πάμε εκτός. Ανάλογα τι θα βγάλει το μπαλάκι, τι θα βγάλει η κλήρωση. Θα χαλάσουν τα σχέδια του, σχεδιαστεί εκεί, θα χαλάσουν τα σχέδια, όχι μωρέ. Και βέβαια πριν πάμε εκεί, να σας πω κάτι. Ότι φέτος ο Πανατολικός, κοιτάξτε να δείτε τώρα, μία και πήγαμε στα δικά μας σιγά σιγά, αποκλείεται συμφώνως του πρωτόκολλο. Συμφώνως στο πρωτόκολλο να πάρει εξάρι. Τέλος. Με το Νάσο του Πανιωνίου προχθές δεν παίρνουμε εξάρι φέτος. Να ξέρετε, παιδιά, άλλοι θα μας το πάρουν, εμείς δεν παίρνουμε. Μην κοιτάτε πέρυσι. Πέρυσι πήραμε δύο εξάρια τα οποία μας κράτησαν στην κατηγορία. Ένα από τον Απόλλωνα και ένα από τον Μπας Γιάννενα. Δηλαδή του τέστην πήραμε 12 βαθμούς από δύο ομάδες. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ή κάνω λάθος? Τρία, έξι και 12 βαθμούς. Είναι αυτές που μας κράτησαν στην κατηγορία. Φέτος το λέγαμε. Δεν υπάρχουν λοιπόν Απόλλωνας. Δεν υπάρχει λοιπόν Πας Γιάννενα. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Να λοιπόν που ήρθε και τώρα σου λέει με βασιλικό βούλευμα δεν παίρνετε διπλό εξάρι φέτος. Ό,τι κάνετε με τριαράκια και αν θα τα κάνετε αυτά τα τριαράκια, γιατί ακόμα δεν τα έχουμε δει. Τα τριαράκια. Έτσι δεν το έχουμε δει ακόμα το τριαράκι. Μας γελάνε οι Ευρωπαίοι. Η Ελλάδα λέει που έχει ομάδα η οποία δεν έκανε νίκη. Λοιπόν. Αλλά είχε Κύπρη κάτω, είχε Κύπρη. Λοιπόν, αυτά τώρα εξάρι δεν έχει. Τελείωσε λοιπόν ο πρώτος γύρος για τα εκτός έδρας παιχνίδια. Δεν υπάρχει εξάρι. Προχωράμε. Τι να κάνουμε. Εκτός να πάρουμε στο δεύτερο γύρο. Τίποτα. Ναι, γιατί εκεί... πήραμε κανένα παιχνίδι εδώ μέσα. Ναι, ναι. Πήραμε κανένα βαθμό. Δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε κανένα παιχνίδι εδώ μέσα. Τίποτα δεν πήραμε. Πού να το πάρεις το εξάρι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ορίστε. Αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, γεννηθείτε το θέλημά σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Σχεδιαστά μου, γεννηθεί το θέλημά σου. Να ορίστε, πέρασε από το κύπελλο, πέρασε από την επόμενη φάση. Ορίστε, τι άλλο θέλει. Τι άλλο θέλει, πέρασε από το κύπελλο. Πέρασε, Μανώλη, πέρασε. Το όνειρό του. Το όνειρό του. Ναι, το όνειρό σου λοιπόν αυτό. Το όνειρό σου. Λοιπόν, στο κύπελλο. Να, τέλο. Έτυχε με τον Ιάλη σου. 9 γκολ του έρεξε. 9 γκολ. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Τελικά θα δούμε, μήπως τυχόν θα λέμε στο τέλος, μπορεί μήπως είμαστε ομάδα, για την να παίζουμε τον Ιάλισο και τον Διαγόρα. Θα κάνουμε λογαριασμό. Θα κάνουμε και εμείς, θα πάρουμε τα κομπιουτεράκια μας και εμείς, θα κάνουμε λογαριασμό, θα δούμε στο τέλος. Και θα λέμε, μπορεί μήπως δεν είμαστε για αλφα ειδική. Γιατί τώρα ακόμα εσείς, ακόμα λέτε, έχουμε ωραία βλέψεις. Καλά, έχουμε βλέψεις και εμείς. Είναι αυτό που λέμε, πώς το λένε οι παλιοί οι προπονητές, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
πεθαίνει, αλλά έχει πεθάνει η ελπίδα μάλλον. Έχει πεθάνει. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα όσον αφορά, έτσι, έτσι. Πήραμε το κύπελλο και τα λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο γκρουπ εμείς των αδυνάτων. Εμείς είμαστε στο δεύτερο γκρουπ, έτσι, με το δεύτερο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ βέβαια είναι η μεγάλη και ισχυρή, είναι η ΑΕΚ, ο Ατρόμητος, ο Άρης, ο Πανιόνιος, ο Παναθηναϊκός και η Λαμία. Και βέβαια και ο ΠΑΟΚ, στο πρώτο γκρουπ των δυνατών, παιδιά αυτά, έτσι, των δυνατών. Εμείς είμαστε εκεί με την Ξάνθη, τον Όφη, τον Βόλο, τον Αστέρα, τον Μπας Γιάννενα, λοιπόν, την Καλαμάτα και τα Τρίκαλα. Αυτοί είμαστε στο δεύτερο γκρουπ εμείς. Τώρα θα γίνουν οι κληρώσεις ένα-ένα τα μπαλάκια, όπως γίνεται στο UEFA, έτσι, έτσι θα γίνουν οι κληρώσεις. Αυτά τώρα, εντάξει, εντάξει, μην σταματάμε εκεί, τελείωσε, πάει το κύπελλο, τώρα έχουμε μαύρο παιχνίδι και τα λοιπά, ας το ξεχάσουμε προσωρινά, βέβαια ένας άνθρωπος δεν το ξεχνάει. Όχι. Ένας εκείνος δεν το ξεχνάει. Κοιμάται και ξυπνάει εκείνος, με αυτό. Ναι, κοιμάται και ονειρεύεται με το κύπελλο εκείνος. Κοιμάται και ονειρεύεται. Και βέβαια αυτό που έπαιξε αυτή την εβδομάδα ήταν μια δήλωση την οποία έκανε ο Κοστούλας ότι πωλείται το Εμιλέον. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε. Αν το διαβάσατε. Δεν πωλείται ο Πανατολικός όμως, λέει. Έτσι, πωλείται το Εμιλέον. Δεν υπάρχει μακάρι, πρόταση. Μακάρι να έρθει, λέει, να έρθουν λοιπόν αυτοί να αγοράσουν το Εμιλέον και τα λοιπά. Αυτό είναι, δείχνει ότι είναι πάρα πολύ χωλωμένος όσον αφορά για το, ειδικά για το Εμιλέον. Μα αυτός προχθές δεν αγόρασε έκταση. Αυτό. Δεν πήρε κάποιο έκταση, δεν φτιάξει καινούργια γήπεδα. Τώρα τι έγινε τώρα. Τι του πήρε, 100 στρέμματα. 100 στρέμματα να φτιάξει καινούργια γήπεδα απέναντι εκεί, να φτιάξει καινούργια. Τώρα τι λέει το πουλάει. Είναι παράλογα πράγματα αυτά. Πρέπει να υπάρχει σύγχυση. Μήπως αυτό ζητάει ψήφο εμπιστοσύνη. Κάτι τέτοιο παίζει. Δεν ξέρω, λέω ρε. Υπάρχει σύγχυση στο μυαλό του γενικά. Έδειο. Απλά βγήκε και λέει ότι το πουλάω. Το πουλάει, το πουλάει, το πουλάει. Πούλησε το. Ιδιωτική επιχείρησή σου είναι. Δεν ανοίξει τον Πανατολικό. Τώρα από εκεί και πέρα τα προπονητικά του κέντρα και τα γήπεδα. Εάν τα νοικιάζει, γιατί και τώρα νοικιασμένα είναι. Έτσι, άμα τα νοικιάζουν, θα τα νοικιάσουν. Λοιπόν, όποιος το αγοράσει αυτό. Αυτό είδαμε και έπαιξε πάρα πολύ και βέβαια αναστατωθήκανε πολύ. Αναστατωθήκανε πολύ. Γι' αυτό σα είπα εγώ, μήπως είναι ψήφος. Έτσι, μήπως ζητάει να δει τη δύναμή του ακόμα, να αντέχει. Το έχει ξανακάνει. Τέλος πάντων. Αυτά τώρα, έτσι, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Προχωράμε. Πάμε τώρα να δούμε, έτσι. Και βέβαια, ένα άλλο θέμα, το οποίο βέβαια και ήταν γι' αυτό. Εδώ παίζεται το θέατρο του παραλόγου, έτσι. Ειδικά με τον Κυριακίδη, θέλω να πω. Έχουμε γίνει όλοι γραφικοί. Έχουμε γίνει όχι μόνο γραφικοί, εδώ στην πόλη με τη δική μας, αλλά και προς τα έξω. Προς τα μη έψιλον, τα μεγάλα κτλ. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Μία λοιπόν τον βάζουν να κάνει προπόνηση με τη μεγάλη ομάδα, μία τον ξαναπαίρνουν και τον ξαναστέρνουν λοιπόν στα αδιάβαστα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ομάδα. Αμέσως το πήρα λοιπόν, τι έγινε εδώ, να σας πω. Α, σας πω λοιπόν. Λοιπόν, εδώ και ένα μήνα ο Κυριακίδης ζήτησε λοιπόν από την ΠΑΕ Πανατολικός και ειδικά από κάποιον παράγοντα να επιστρέψει στην ομάδα, να ερεμίζουν τα πράγματα, αλλά να βοηθήσει, όσο μπορεί να κερδίσει η ομάδα βαθμούς. Εδώ και ένα μήνα. Θα ήταν έτοιμος ακόμα από τον αγώνα του Πανιωνίου να παίξει. Γιατί ζήτησε πριν ένα μήνα, ζητάω και 20 μέρες, ένα αυτό, να δω και πώς παίζεται η άμυνα. Δεν έχω παίξει με αυτή την άμυνα, δεν έχω παίξει με τα σεντραμπάκ, δεν ξέρω τι θα κάνω, πώς θα λειτουργήσω, αν θα γυρίσω την μπάλα, αν θα δώσω πλάγιο άρθρο, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν έχω λειτουργήσει με αυτή την άμυνα. Φωστά. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι. Και θέλω 20 μέρες. Το ζήτησε πριν ένα μήνα, γι' αυτό είπε θα ήμουν έτοιμος με τον Πανιόνιο. Θα έπαιζε με τον Πανιόνιο, εάν λοιπόν το αυτό. Σαν δεύτερος, δεν μιλάμε. Θα έπαιζε, λοιπόν, θα έπαιζε. Τότε η διοίκηση είπε όχι. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα γιατί είχε και το ΚΝΕΤ. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, καλό είναι. Τον καλεί λοιπόν ο διευθύνων σύμβουλος εκεί ποιος είναι και του λέει την περασμένη εβδομάδα να λύσουμε το συμβόλαιο όπως το έλυσε λέει και ο Μωράρ. Λέει να τελειώνουμε και να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε κτλ. Και σας το είπα, επειδή πήγε με δικηγόρο, θορυβηθήκαν λίγο οι παράγοντες. Μέχρι και αγράμματα τον είπαν. Γιατί ήρθε με δικηγόρο, με αγράμματος εσύ του λέει. Λοιπόν, θορευηθήκαν. Ο άνθρωπος πήγε να κατοχυρώσει λοιπόν τα δεδουλευμένα. Κάτι φοβάται. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν έγινε λοιπόν η συμφωνία και την άλλη μέρα αφού τραυματίστηκε ο ΚΝΕΤ, αφού είχε τραυματιστεί, του λένε τράβαμε την πρώτη ομάδα. Να είσαι έτοιμος, λέει, με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Λέει, δεν μπορώ εγώ να είμαι έτοιμος.
Γιατί στο πίσω μυαλό του κεφαλιού του. Δεν είναι όλοι χαζοί. Δεν είναι όλοι χαζοί. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού του έβαλε, μήπως τυχόν και είναι όλα αυτά, ξέρετε, τραβηγμένα λίγο να το βάλουν λοιπόν με τον Ολυμπιακό, να κάνει καμιά πατατιά και να πούνε να! Πάρτε τον Κυριακίδη που θέλατε. Το έβαλε και αυτό στο μυαλό του. Του πέρασε και αυτό από το μυαλό. Και λέει: εγώ δεν μπορώ. Εγώ θα κρατήσω. Θα με βάλετε λοιπόν την Παρασκευή. Θα κάτσω 20 μέρες, 15-20 μέρες μέσα. Θα κάνω προπόνηση με την ομάδα στα φιλικά. Ό,τι παίξουμε εδώ και τα λοιπά στα διτέρματα. Να δω, να δοκιμάσω και να μπω κι εγώ λοιπόν στο σώμα της ομάδας, της άμυνας. Άντε πάλι λέει. Στο ψυγείο. Άντε πάλι λέει στην άλλη ομάδα κάνει μαλαχός προπόνηση. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα. Εδώ γίνονται πράγματα και θαύματα. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει εδώ μουλοχτός άνθρωπος. Να παίρνει, να ξέρει να συζητήσει με τον ένα, να ξέρει. Εδώ παίρνουν τα άκρα. Ο ένας και ο άλλος παίρνουν τα άκρα. Έχουν φτάσει δηλαδή αυτό που λέμε. Έχουν φτάσει ο εγωισμός να είναι τόσο ψηλά που δεν βλέπουν που πατάνε. Δεν βλέπουν τα πόδια, δεν βλέπουν που πατάνε. Τόσο ψηλά είναι ο εγωισμός. Δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα κατεργάρης. Κατεργάρης να έχει ομιλητικότητα, να βάλει λοιπόν τα πάντα στη θέση του. Δεν υπάρχει. Ποιος δεν υπάρχει, πες του μένα. Πες του μένα. Ποιος δεν υπάρχει. Αφού από ό,τι έχει πάει ο Παναθηναϊκός, όλο στα άκρα πάει. Αυτά τώρα είναι τον Κυριακίδη, έτσι. Απλά λέμε τώρα, έτσι. Έχει κουράσει λίγο το θέμα όμως. Η ευθύνη και εδώ είναι πάλι στο μεγαλομέτωχο. Όταν φτάνουν τα πράγματα στα άκρα, ο μόνος που μπορεί να πάρει το λόγο είναι ο μεγαλομέτωχος. Κανένας άλλος. Και όλοι απορούμε γιατί δεν τον έχει πάρει το λόγο ακόμα. Να κάνει αυτό το περιβόητο ηλεκτροσόκ. Γιατί. Δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Κανένας δεν ξέρει. Λες και φαινομενικά, λες και δεν θέλουν δηλαδή, το καλό της ομάδας. Δεν υπάρχει. Τίποτα. Δηλαδή προτιμά τον εγωισμό, να μην πέσει δηλαδή ο εγωισμός, παρά να πούνε ότι ξέρεις ότι επιστρέφει ένας ποδοσφαιριστής, ότι εδώ έχουμε επιστρέφει, όποιος φεύγει δεν τον ξαναπαίρνουμε. Έτσι δεν λέει, έτσι δεν λένε, έτσι λέει, δεν τον ξαναπαίρνουμε. Εγωισμός και τα, πώς τον ξαναπαίρνουν. Αν έξω το χάβω δύο φορές τον ίδιο, τον ξαναπήρετε. Δεν τον ξαναπήρετε πάλι. Τι μας λέτε τώρα, τι αρρούμπησε. Σαν ακατάλληλος. Τι μας λέτε τώρα, τι μας λέτε. Έτσι τώρα έγινε και με τον Κυριακίδη. Ακριβώς. Καταλάβατε. Τη μία έλα και επειδή ζήτησε το παλικάρι μια προθεσμία 15-20 ημερών να μπει στο πρόγραμμα κτλ. Α, του λέει, α, τραπαλί έξω. Ήταν αυτή αμέσως. Πώς θα τον έβαλα αμέσως να παίξει την Παρασκευή, θες να κάνει προχωρήσει, του βάλαμε τον Ολυμπιακό. Και άμα έκανε πατατιά, τη ρετσινιά, ποιος θα την έτρωγε. Για πέστε με μένα. Πέστε με μένα, ποιος θα την έτρωγε τη ρετσινιά με αυτές τις μεγάλες ομάδες. Ποιος. Θα την έτρωγε η ΠΑΕ. Ποιος θα την έτρωγε. Θα έτρωγε η υπόλοιπη ομάδα, ο Χάβος. Αυτός θα την έτρωγε. Τέλος πάντων. Αλλά μ' άρεσε αυτό που λέει ρε παιδιά. Ωραία, αυτή είναι, Μανώλη. Γκάζια του Χάβου, λέει γκάζια. Του Χάβου εν ώψη Ολυμπιακού. Σε ποιον ήταν γκάζια. Ποιος είσαι ρε πως, ο Νίκη Λάοντα είσαι ρε πως. Τώρα τα βρήκατε τα γκάζια να πατήσουμε του Ολυμπιακού, μωρέ. Ωραία μας κοροϊδεύετε, μωρέ. Ωραία μας κοροϊδεύετε, τι μας περάσατε, μωρέ. Χασοβιόλιδες μας περάσατε, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Τώρα τα πατήσετε τα γκάζια με τον ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Με την Ξάνθη δεν μπορεί να τα πατήσει, δεν τα φτάνει. Ποιος σου οδηγεί, ο Γιώργος Λεχιοπόλης ήταν ο οδηγός. Δεν έφτανε το πόδι. Ποιος τα γκάζια τώρα να πατήσουν. Δουλέψε τον κόσμο, δουλέψε. Ακόμα δουλέψε. Δουλέψε. Το τρώει, είναι σου το μάρι, το τρώει, το αρέσει του Έλληνα. Το δούλεμα, το τραβάει ο οργανισμός του Έλληνα, παιδιά. Δουλέψε το. Και βέβαια να σας πω τώρα, ακούστε τώρα μία και είμαστε εκεί, να σας πω ότι εντάξει τα χάβια, τα γκάζια τα πατάμε, εντάξει. Άλλα δεν πατάμε. Πρόσεξε με πώς μη κουνείς τον γκάζ, μη κοπεί το σηματόσκηνο τίποτα αύριο. Έτσι, γιατί τώρα τελευταία τρώμε κάτι πεντάρες από το Ολυμπιακό εδώ μέσα. Προσέξτε. Μέσα έξω. Μέσα έξω. Γι' αυτό λέω. Σταματιέται αυτή η επίθεση ρε πάνω. Θέλετε, σταματιέται αυτή η επιθετική γραμμή του και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Η χειρότερη άμυνα με την καλύτερη επίθεση. Μας κοροϊδεύουν τώρα. Και το αντίθετο. Ποιος θα τους σταματήσει. Η καλύτερη άμυνα με τη χειρότερη επίθεση. Γι' αυτό σας λέω. Τι να κάνει τώρα. Εκτός αν. Επειδή είναι ο καιρός έτσι, παιδιά, μήπως. Κάθε φορά λες, απέσαι του Θεού και κανέναν ύπνο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ας είναι καλά ο Καραντώνης. Ας είναι καλά ο Καραντώνης. Θα βγει έχουμε το διαιτήμιο. Απευθείας, κόκκινη. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Το θυμάσαι τον Καραντώνη μες στο Καραϊσκάκι.
Ε, το θυμάστε, το θυμάστε, ε, με τον Ατρόμητο. Ε, Καραντώνης ήταν καλά. Θα τα δούμε. Απευθείας κόκκινη. Ε, θα τα δούμε λοιπόν. Και τώρα, αν θέλετε, αύριο λοιπόν, καλώς έχω των πραγμάτων, τα καιρικά φαινόμενα, 30 ευρουδάκια πάλι. Είναι η Α κατηγορία. Τα λέμε συλλαγή και με τον ΠΑΟΚ τα ίδια είναι, παιδιά, να ξέρετε έτσι. Ακριβώς τα ίδια. Έτσι, να μην τα ξαναπούμε. 30 είναι μεγάλη. 15 λοιπόν θα πληρώσουν τα γυναικάκια και οι γυναίκες και τα παιδιά. Ε, έχουμε το πατάρι μαζί με το κέντρο της μικρής, έχουμε 20 ευρώ, 20 ευρώ και 12 οι γυναίκες. Η δεξιά και αριστερά από τη μικρή εξέδρα έχουμε 15 ευρουδάκια και το πέταλο είναι 10 ευρώ. Ενώ στην θύρα, στη θύρα 3 που είναι για τους φιλοξενούμενους, δεν ξέρω αν μπουκάρουν αύριο τίποτα Ολυμπιακοί. Δεν ξέρω, ο σχεδιαστής τι έχει κανονίσει. Δεν ξέρω, μπουκάρουν και από λάδι, δεν μπορούσα να κάνουμε τίποτα, μπουκάραν τίποτα. Τι έχει κανονίσει εκεί ο υπεύθυνος διοργάνωσης. Δεν μου λέω. Εκείνος παρετήθηκε. Αλλά να σου πω κάτι, άκου να δεις Μανώλη. Άκουλα, λέμε η τύχη πως τα. Φαντάζεσαι αύριο να παίζει μπάσκετ του ΑΟ με τον Ολυμπιακό εδώ και να ερχόταν αυτοί για τον μπάσκετ. Θα μπουκάρανε δύο στο ένα. Ε, καταλαβαίνω τι θα κάνανε. Ευτυχώς που παίζει έξω ο ΑΟ με τον Ολυμπιακό. Αν έπαιζε λοιπόν χθες, συγγνώμη, αύριο. Θα μπαίνανε όλοι μέσα. Θα μπαίνανε όλοι μέσα. Θα ερχόταν για τον μπάσκετ και θα έρχονται και το γήπεδο μετά. Α, γιατί πως θα ήταν. Α, λέει, ευτυχώς όμως παίζουν έξω. Απλά το λέμε. Λοιπόν, στη θύρα 3 θα μπουν λοιπόν όλοι οι αθλητές από ακαδημίες. Α, εμείς τουλάχιστον. Έστω. Και αν βρέχει μόνο μέσα στη βροχή θα τους βάλει. Τα παιδάκια μέσα στη βροχή. Τα παιδάκια. Τέλος πάντων. Τι έχει κανονίσει ο κύριος, παρετήθηκε, ο παρετηθής. Ποιος είναι ο παρετηθής. Ο παρετηθής εκείνος. Ρωτάμε συνέχεια, ποιος είναι αυτός που παρετήθηκε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αυτός το όνομα. Αυτός που παρετήθηκε που δεν παρατήθηκε. Ποιος είναι αυτός που έκανε αυτός παρέτηση που δεν έκανε παρέτηση. Θα μας πείτε κι εμείς, να ξέρουμε κι εμείς. Αυτός θα το σχεδιάσει αυτός, πάλι. Έφυγε αυτός, κάτω Βραζιλία, πού πάει, έφυγε. Ναι. Έχει πάρει ο Κάστρο μαζί του, του Κάστρου. Ε, του Κάστρου ήταν, ο αναλυτής, αναλυτής. Λοιπόν, Καραντώνης είναι από την Ημαθία. Λοιπόν, γνωστός. Καραντώνης. Καραφλούλης είναι, παιδιά, δηλαδή, θα γυαλίζει η φαλάκρα εδώ, γυαλίζει, από την Ημαθία. Λοιπόν, Μπουξάουμ, άκουλα του, άκου όνομα τώρα, Αυστριακός. Ανατολική Αττική. Και έχουμε και τον Καραγκιουζόπουλο. Καλά. Α, δείτε αύριο Καραγκιουζόπουλο, α, δείτε Καραγκιόζης, λοιπόν, Καραγκιόζης Φούρδαρης αύριο. Ο Καραγκιόζης Φούρδαρης. Αύριο ή κανένα κάρτα θα φάμε κόκκινη ή κανένα μπέλοντα θα δούμε, λοιπόν, και θα στράψουν τα μάτια μας. Α, καλά, καλά. Καραγκιόζης, λοιπόν, Καραγκιουζόπουλος από την Ημαθία και αυτός. Τέταρτος είναι ο Φωτιάδης. Ο Φωτιάδης είναι ο αστροναύτης. Έτσι δεν είναι, ο αστροναύτης. Φωτιάδης από την Καστοριά. Και ο Παπαδόπουλος από τη Μακεδονία στα monitor. Γιατί τώρα τα monitor παιδιά πρέπει να τα λέμε. Α, που είναι γιατί τώρα πιο βασικό. Αυτοί κάνουν παιχνίδι. Πιο βασικό. Πιο βασικό. Η άλλη, ο διετής, ο άλλος απ' έξω είναι έτοιμο. Μαριονέτα είναι. Διακοσμητικός. Μαριονέτα είναι. Το πάει. Αυτό είναι πρέπει τώρα. Άλλο τώρα. Άλλο πράγμα τώρα. Άλλο ελληνικό προϊόν για εξαγωγή. Άλλο τώρα. Έχουμε τώρα τα monitor. Ποιο είναι στα monitor, ρωτάμε. Ποιο είναι εκεί. Πάπα. Άμα είναι τηλεορασάκια και του αρέσει τηλεόραση, μπορεί να δει. Άμα δεν είναι, α πούμε. Μπορεί να είναι τυφλός. Μπορεί να τρώει κανένα σουφλάκι, τίποτα, κανένα πίτσα, κανένα γαρδούμπα. Ό,τι έχει ο καθένα, μπορεί να πηγαίνει, ό,τι θέλει. Λοιπόν, έχουμε διαλυματάκι, πάμε λοιπόν να δούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερο μήχρονο, παρεγούλα λοιπόν, με το ζούμε στο Μαντόλι εδώ, Κώστας Τσιρόνης και βέβαια μία και είμαστε ακόμα στο παιχνίδι όσον αφορά για τον αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι στους 8 η ώρα, άντε τώρα 8 η ώρα. Μαύρα μεσάνυχτα. Α, 8 η ώρα και να είναι τέτοιος ο καιρός, να έχει κανένα νερόχινο, θα πάει το τζάκι, λοιπόν, θα πάει το τζάκι και το λουκάνικο αύριο, τα βλέπω εγώ τα πράγματα, τα βλέπω, τα βλέπω. Καλό καιρό. Γιατί ο Ναούτογλου μα τα λέει αλλιώ τα πράγματα. Έχει γρασία, έχει αυτό. Μα τα λέει αλλιώ. Τέλο πάντων. Πάντω να ακούσετε τώρα, αύριο παιδιά, τι ομάδα θα τη βλέπει τα αύριο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακό έχει δεχτεί 5 γκολ, έχει πετύχει 20. Από τον αντίποδο, ακούστε τώρα. Έχουμε πετύχει 8 γκολ και έχουμε δεχτεί 21. Γι' αυτό σα είπα εγώ. Πώ παίζουν αύριο. Πώ παίζουν. Θα σα πω κάτι. Έχει 28 βαθμού. 28 βαθμούς και εμείς έχουμε, άστο τώρα έτσι να μην το πούμε, 4. Έχει 8 νίκες και δεν έχουμε καμία. Αυτά είναι τα νούμερα τώρα, τι να πούμε ρε παιδιά. Είπαμε τα νούμερα δεν λένε ψέματα, τι να πούμε τώρα. Παίζει ο Λιάς με το, πώς το λένε, ο πρώτος με τον τελευταίο.
Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Όσο και έδρα να έχουν, όσο και να κάνουν, ποια έδρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε πιο κάτω. Λοιπόν, εντάξει τώρα, τι να, τα βλέπετε, τα πράγματα έτσι δεν χρειάζεται. Αλλά θέλω να πω κάτι, θέλω να πω κάτι έτσι. Γιατί έρχονται πολλοί ακόμα φίλοι και Μανώλη, αναρωτιούνται. Μήπως το τελικά το αρνί που φεύγει το κουπάδι, λοιπόν, που του τρώει ο λύκος, είναι κακό. Μήπως κανονικά έπρεπε να είμαστε κι εμείς μες στο κουπάδι. Οι διοικούντες. Γιατί βλέπω, ξέρεις τι βλέπω. Βλέπω ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι μες στο κουπάδι, είναι μες στο κουπάδι, δεν πέφτουν ποτέ από την αλφαγή κατηγορία. Εκεί είναι. Θες μέχρι το ένα, γιατί και εμείς να σου πω κάτι. Συνεργασία, δεν θέλουμε εμείς να μπούμε σε άρματα. Ναι, όπως λέει ο πρόεδρος εδώ, ότι ο μεγαλομέτωχος δεν έχω μπει σε άρματα, λέει, και δεν θα μπω. Δεν θέλουμε να μπει σε άρματα. Σε συνεργασία, συνεργασία. Εμείς δεν κάναμε συνεργασία με την Μπενφίκα. Πήγατε να κάνετε συνεργασία με την Μπενφίκα, μια ομάδα που είναι λοιπόν στην άλλη άκρη της γης. Να σου προσφέρει τι. Ένα ποδοσφαιρί σου πήρε δύο και σου έδωσε ένα. Και τσαντίστηκε όταν έδειξε τον προπονητή της. Και ακόμα εδώ και για συνεργασίες λέμε. Μιλάμε να μπούμε σε άρματα και να παρακαλάμε και να παίρνουμε δανεικούς. Συνεργασίες λέμε. Μήπως αυτό είναι κάπως το τέλος. Καλά, στο ελληνικό ποδόσφαιρο δηλαδή. Μήπως είναι λάθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Προσέξτε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και απ' την άλλη, αυτοί οι δύο που υποβιβάστηκαν πέρυσι σε άρμα ήταν. Στο άρμα ήταν του Πειραιά. Άμα δεν έχει ομάδα όμως, τι θα κάνω. Ναι, δεν είχαν και ομάδα όμως. Δεν έχει ομάδα. Λοιπόν, αυτά γιατί. Τελικά θα δείξει, παιδιά, αυτό θα δείξει το πράγμα. Αυτό, εκεί θα πάει το πράγμα. Πρέπει να είσαι δυνατός. Θα το δείξει. Εμείς τώρα έρχεται, λέει, έρχεται ο Μάρτινς να παίξει, λέει, 4-4-2 στο Αγρίνι. Επιθετικά. 4-4-2. Για ξεφτύλα δηλαδή. Μας πάει για ξεφτύλα. Και εμείς. Για διασυρμό. Πόσο ήταν το. Ε, και εμείς θα παίξουμε 4-4-1. Πώς είναι το παλιό. Αυτό θα παίξουμε κι εμείς λοιπόν. Τι θα κάνουμε. 4-1-4-1. Δεν θα πάρει όμως, δεν θα παίξει ο Αβραάμ. Να ξέρετε, δεν θα παίξει ο Αβραάμ. Τώρα θέλω να σας πω προϊστορία. Άστο να μην το, θα το πούμε. Να δεις προϊστορία. Αγράψεις. Έχουμε το 2012-01. Το 2013-00. Α, καλό αυτό. Το 2014-1-1. Λοιπόν. Το 2016-2-5. Λοιπόν. Το 2017-02. Το 2017 που ήταν μαζί λοιπόν την ίδια χρονιά, 1-4. Και πέρυσι 0-5. Πάει για διασυρμό. Τι να πω. Που είχες κάπου σουλοπομένη ομάδα. Και να σου πω κάτι. Με ποιον θα, αυτό που είπαμε και την περασμένη, με τον αστροναύτη, με τον φύλακα, θα δράσει αύριο. Με τον επτάμινο, τον πιλότο. Με ποια θα, με αυτό, εντάξει, μακάρι. Μακάρι το παιδί να είναι σήμερα, απλά δεν το κατηγοράμε. Κατηγοράμε. Αυτό, μόνος το έχει βγάλει τα μάτια. Το προσφέρει αυτό. Μόνος το έχει βγάλει τα μάτια. Από εκεί πέρα οι άλλοι τι κάναν. Ο σχεδιασμός τι έγινε. Λοιπόν, θα μείνει τώρα μέρα, θα έχεις λοιπόν το πιτζερικά από την ΚΑΠΑ 19 λοιπόν στα δεύτερο, έτσι και θα έχεις άντε να δείτε πράγμα. Και ό,τι τυχόν και μην τραυματιστεί και αυτό, χτυπάμε ξύλο λοιπόν. Να δείτε λοιπόν, ο σχεδιασμός. Τώρα τα νούμερα, τι να σας πω παιδιά, τα είδα, τα ακούσατε και τα λοιπά, έτσι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ο Ολυμπιακός έρχεται σχεδόν κομπλέ. Έχει εδώ, ένα παίκτη του Ολυμπιακού εδώ, βλέπω εδώ, κάνει όλο ο πανατολικό. Αυτό δεν σου είπα εγώ. Ο Μαντί Καμαρά, το συμβόλαιο του Μαντί Καμαρά είναι ολόκληρο ο πανετολικό μαζί με το Εμιλέον, μαζί με τι ακαδημίε. Όλα. Ποιο συμβόλαιο, του Σεμέδου δηλαδή, πώ είναι. Άστο να μην λέμε. Ένα, εγώ σου είπα ένα τυχαίο που ξέρω πώ είναι το συμβόλαιό του. Μα παίρνουν και τα καθίσματα, μα τα παίρνουν όλα. Τι να κάνω. Τέλο πάντων, εντάξει, τι να κάνω. Λοιπόν, έρχεται να βάλει τον Μπρούνο, λέει, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Στις 8 είναι το παιχνιδάκι, να ξέρετε. Και βέβαια έκανε μια δήλωση, παιδιά, ο Μαρτίνης. Μόλις τα άκουσαν οι Αγρινιώτες, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, λέει ο Μαρτίνης, παιδί μου. Έχει δίκιο. Μπούρδες! Μπούρδες του Μαρτίνης, γιατί ξέρετε, μπούρδες του Μαρτίνης, λέει. Κάτσε να τους πιάσω που γνωρίζετε. Μωρόχαυλοι είναι αυτοί, κάτσε να σου πω, λέτε. Ακούστε τι λέει ο Μαρτίνης, λέει. Μην παρασυρθούμε από τη θέση του Πανατολικού. Φοβάται. Ποια θες, τελευταίος. Να σου πω κάτι. Μαρτίνες, εάν δεν κερδίσεις αυτό το Πανατολικό, λοιπόν, όχι εσύ, πρέπει να φύγετε όλοι από το Ολυμπιακό μέσα. Και ο Σάββας και ο Καραπαπάς και οι παίκτες, όλοι. Εάν δεν κερδίσετε λοιπόν το Πανατολικό, τι να πούμε ρε παιδιά, τι να πούμε. Τα λένε τα νούμερα, δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει η θέση την οποία έχει ο Πανατολικός. Εάν δεν μπορείς να κερδίσεις λοιπόν αυτό το Πανατολικό, τι κάθεσαι στον πάγκο.
Άσε να πάει ο Τάκης. Πάει ο Τάκης. Θα πάρει γιατί τον Αναστόπουλο. Γιατί δεν παίρνει τον Αναστόπουλο. Θα πάρει τον Αναστόπουλο. Εκτός αν δεν θέλουν. Μήπως δεν θέλουν. Λοιπόν. Δεν είναι ομάδα λέει που αξίζει να είναι στην συγκεκριμένη θέση. Μασεύκεσαι ρε πούστη μου. Μασεύκεσαι αυτό, αυτό είναι το πράγμα. Τα ακούσανε δύο αγρινιώτες. Βλέπεις που έχει δίκιο. Βυζάξτε το δαχτυλό σας. Λοιπόν. Έχει κάνει λέει καλά παιχνίδια και ορισμένα τα έχασε λέει από ατυχία. Πρέπει να προσέξουμε πολύ. Ναι, πρέπει λοιπόν. Δεν θα είναι λέει εύκολο το ματ. Οφείλουμε λέει να είμαστε καλοί, συγκρατημένοι, προσιλωμένοι. Ακούστε λοιπόν, στο στόχο μας για να πάρουμε τη νίκη. Αυτά ήταν λοιπόν. Ανέβηκε η ψυχολογία του σχεδιαστή με αυτά τώρα. Τι λες τώρα, ναι. Βασιλιά του λέγανε. Ξέρεις τη ψυχολογία του έδωσε τώρα. Βλέπετε ξένοι προπονητές τι λένε για εμάς. Βλέπετε τι λένε. Αλλά τα νούμερα όμως, το κάναμε. Το γυρίζουμε τη βαθμολογία. Αυτά τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τώρα. Θα δούμε τώρα και τα καιρικά φαινόμετρα. Να σου πω κάτι, ετοιμάζονται, σας είπα και προχθές. Ρωμάν και Μπάλμπι ετοιμάζονται. Βαλιτσούλες. Είναι και δύο ακόμα οποίοι θα δοθούν δανεικοί από τους μικρούς. Δύο δανεικούς. Θα δώσει ο Παναγενικός πού θα τους δώσει, δεν ξέρουμε τώρα. Δανεικούς. Και θα φύγει και ένας τερματοφύλακας όμως. Ωχ, ποιος θα φύγει. Είναι και άλλοι αδιάφοροι. Ναι, θα φύγουν και άλλοι, είναι άλλοι δύο ξένοι. Ναι. Τώρα λέμε τους ποιο, ναι, είναι άλλοι δύο ξένοι, είναι ο Ρωμάν μαζί με τον Μπάλμπι, είναι άλλοι δύο που έρχονται, θα το πούμε την επόμενη αγωνιστική, λοιπόν, επόμενη αυτό, και έχουμε δύο δανεικούς μικρούς και ένα τερματοφύλακα. Ω, εδώ έχει τερματοφύλακα. Αυτή τώρα είναι. Κουνέτ. Να μην τον δώσουν τον Κουνέτ. Είναι συλλεκτικό στοιχείο. Μπουλήσουν. Το πώς είπαμε. Είναι συλλεκτικό. Όχι λυκού, πώς το είπαμε αυτό είναι. Τσακάλι. Τσακάλι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τώρα παιδιά, έτσι. Και όπως σας είπα, έτσι να είστε σίγουροι ότι θα πάμε οπωσδήποτε, θα πάμε στον αθλητικό δικαστή και πάλι κτλ. Τώρα, να σας πω κάτι για την έδρα. Το είπαμε πει και την άλλη φορά. Ρεκόρ. Θα δείτε αύριο πώς θα είναι η έδρα του Πανατολικού. Έτσι, θα δείτε πώς θα είναι. Να δείτε ποια έδρα ήταν. Δεν έχουμε από το 70. Δεν υπήρχαν κάμερες τότε. Δεν υπήρχαν κάμερες το 76. Να δείτε λοιπόν. Το ρεκόρ. Ρεκόρ εισιτηρίων. Ρεκόρ προσέλευσης κόσμου λοιπόν με το Ολυμπιακό στο. Σε ποιο γήπεδο. Με τα ευκάλυπτα. Με τα τσιμέντα. Με τα ευκάλυπτα. Αυτό το γήπεδο. Με το ξηρό κατά ή. Ξηρό χώμα κτλ. 13.300 φύλαθλοι. Σε αυτό το γήπεδο. 13 ρεκόρ, δεν υπήρχε λοιπόν αυτή. Και τώρα θα δείτε αύριο. Θα τους μετρήσετε. Και όχι μόνο αυτό. Υπήρχε και έδρα, παιδιά. Όλες οι ομάδες τρέμανε. Τρέμανε που έρχονταν μέσα στο Αγρίνιο. Οποιαδήποτε ομάδα, δεν λέω μόνο για τις μεγάλες του τότε. Οποιαδήποτε ομάδα. Τρέμανε που έρχονταν στο Αγρίνιο. Όχι ότι είμαστε ανθρωποφάγοι, δεν το λέω. Τρέμανε ότι είχε έδρα ο Πανατολικός. Είχε φιλάθλους και τα μυαλά στα κάγκελα τότε. Τώρα πού είναι τα μυαλά, ξέρετε. Α, σε καμιά μπριζόλα και σε κανένα καρτούτσο. Πάρε τώρα αυτά. Η έδρα του Πανατολικού. Καταστρέψατε την έδρα. Το γεμίσετε λοιπόν με ωραίες γυναίκες, ναι, ωραίες παρουσίες, με παιδάκια κτλ. Ναι, γιατί να έρθουν και αυτοί στο φύλαθλο κοινό του Πανατολικού να μπουν στο κλίμα. Αλλά όχι ρε παιδιά. Αυτό δεν είναι γήπεδο που θύμιζε παλιά τον Πανατολικό και την έδρα, την καλή έδρα, τη δυνατή έδρα του Πανατολικού. Αυτός είναι γυναικονίτης όμως. Ναι, τι να πω. Γι' αυτό έρχονται και αλαμανιάζουν οι διαιτητές, μας κάνουν ό,τι θέλουν, φωνάζουν εμείς μετά να μας έδωσουν την πέρα. Τι να κάνει, αφού είσαι αμαρφού. Δεν θα φωνάξει κανένας δεν φωνάζει, κανένας δεν παραπονιέται. Απλά λέμε ότι χαλάσατε την έδρα. Κάποτε ο Πανατολικός είχε την πιο ισχυρή έδρα, υπαρχιακή έδρα. Κανένα τότε, εντάξει, εσείς που θέλετε να κάνετε άλλα πράγματα. Και να ξέρετε ότι τις δηλώσεις τις οποίες, αν λίγο κοντράρουμε το Ολυμπιακό, ξέρετε ποιες θα είναι. Σας το λέω εγώ. Τι θα πει ο Καραπαπάς μαζί με το. Ότι πολύ καλή ομάδα και πιστεύουμε να παίξει και με τον Μπάουκ τόσο καλά. Αυτό θα πει. Ναι, ναι. Για να μας βάλει στο φιλότιμο. Αυτές είναι. Θυμηθείτε το. Για να κοντράρουμε λίγο το Ολυμπιακό, αυτά θα πούνε. Να κοντράει και τον Μπάουκ όμως. Αυτό θα πει αυτός. Τα ακούσε κύριε Μεγαλομέτωχη. Έτσι θα πει αυτός. Ναι, κοντράτε και τον Μπάουκ. Καλή ομάδα ο Πανατολικός, αλλά εντάξει. Κοντράτε και παίξτε και εκεί. Με υπονοούμενο. Εντάξει, τώρα εντάξει, εμείς τίποτα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα.
Προχωράμε. Πάμε λοιπόν, έχουμε διαλυματάκι. Πάμε στα διαλυματάκι. Μωράκι, δώσε μου φυλάκι. Αχ, όχι, όχι, ούτε να το σκέφτεσαι. Γιατί, είναι στο σπίτι ο πατέρας σου? Όχι. Ο αδερφός σου? Ούτε. Ε, τότε. Μυρίζεις. Τι? Τσιγαρίλα. Για να σας πει το ναι, πείτε ναι στο Νομπάκο Σοπ. Βάλτε τον ατμό στη ζωή σας. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας και επιλέξτε ανάμεσα στην τεράστια ποικιλία από ηλεκτρονικά τσιγάρα, υγρά αναπλήρωσης, ατμοποιητές, μπαταρίες και αξεσουάρ. Πάντα με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και τη γνωστή ποιότητα Νομπάκο. Νομπάκο Shop. Γεωργίου Μπαϊμπά 4 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 305 291. Life tastes better με Νομπάκο. Θα μου δώσεις τώρα φυλάκι? Μυρίζεις. Ναι, φρούτα του δάσους. Λατρεύω τη θάλασσα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Η ηρεμία, η φύση, η ελευθερία, ο δυνατός άνεμος που φουσκώνει τα πανιά μου. Να είσαι αφοσιωμένος σε ένα μόνο πράγμα. Είναι υπέροχο συνέστημα. Φυσικά, πρέπει να μπορώ να βασίζομαι στον εξοπλισμό μου. Ο καιρός μπορεί να επιδεινωθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν είναι όλα στην εντέλεια, μπορεί να βρεθείς άμεσα σε κίνδυνο. Η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Το ίδιο ισχύει και στη δουλειά μου, την επισκευή ή την αντικατάσταση κρυστάλλων αυτοκινήτου. Βλέπετε, τα κρύσταλλα είναι σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Γι' αυτό στην Glass Drive δουλεύουμε με μεγάλη ακρίβεια. Σημαντικό για μένα είναι να ενημερώνω πάντα τους πελάτες μου για το τι ακριβώς θα κάνουμε, αλλά και να τους απαλλάσσω από το άγχος της γραφειοκρατίας, αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες με την ασφαλιστική τους εταιρεία. Είναι σημαντικό να ξέρεις ότι το αυτοκίνητό σου είναι σε καλά χέρια, σε ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά τους και ότι μπορείς να επιστρέψεις στον δρόμο με ασφάλεια. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας για μένα είναι όταν ένας πελάτης μένει ευχαριστημένος. Το 1978 δίνουμε γαμπρούς που ξεχωρίζουν με τις μοναδικές προτάσεις μας σε απόλυτα προσιτές τιμές. Ανδρικά ρούχα για όλες τις γραμμές, μοντέρνες γραφές, υφάσματα ποιότητας, ποικιλία σχεδίων. Πόστο Βέρντι, για το σύγχρονο άνδρα που θέλει να τον χαρακτηρίζει το στυλ καθημερινά αλλά και σε όλες τις ειδικές στιγμές του. Ελάτε να διαλέξουμε μέσα από τη φετινή κολεξιόν μας τα σχέδια που σας ταιριάζουν. Casual, αθλητικά, κοστούμια. Αισθανθείτε άνετα φορώντας τα πιο κομψά και στυλά τα ρούχα της πόλης σε τιμές έκπληξη. Πόστο Βέρντι. Επώνυμο ρούχο, χιλιάδες προτάσεις. Γιάννενα, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα. Πόστο Βέρντι στο Αγρίνιο. Παπαστράτου 50. Ζεστασιά και οικονομία πηγαίνουν μαζί. Στη Βιοκαρπέτ πηγαίνουν και σας φτιάχνουν ατμόσφαιρα. Υπέροχα σχέδια, ολοζώντανα χρώματα για κάθε στυλ. Ξεχωριστές προτάσεις σε χαλιά και μοκέτες, αλλά και μεγάλη ποικιλία σε λευκά είδη σπιτιού. Βιοκαρπέτ στην Κύπρου 14 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47575. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Βιοκαρπέτ, Γεώργιος Πατσέας, Γιάννα Σημακοπούλου. Στρώνει τις καλύτερες τιμές. Η ποιότητα της ζωής σας τώρα περνά σε άλλο επίπεδο. Farm Cannabis. Έρχεται για να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας προς το καλύτερο. Φαρμακευτική κάναβη, βιολογικά προϊόντα και καλλυντικά. Farm Cannabis. Στην Ιωάννη Σταΐκου 20, Αγρίνιο. Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 2641-303-319. Farm Cannabis. Το πρώτο και μοναδικό κατάστημα στο Αγρίνιο. Teach our children. Μωρό μου, θα παραγγείλουμε. Θα παραγγείλουμε.
Αν θες να φας από το ψιστήρι, δεν χρειάζεσαι πολύ ψιστήρι στο μιλητό. Ψιστήρι. Γεύσεις για όλα τα γούστα. Πίτες της χάρα, σαλάτες και παστή πίτα, μερίδες, καλαμάκια, σάντουιτς. Ψιστήρι. Διανομής στο σπίτι ή στη δουλειά σας από τις 10 το πρωί έως τις 2 το βράδυ. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 26410 30.000 για να σας ενημερώσουμε για τα πιάτα ημέρας. Ψιστήρι. Κόμβος Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Ένα ψιστήρι, όλο γεύση. Εδώ είμαστε λοιπόν και βέβαια να σου πω κάτι τώρα με και το κουβεντιάζει τώρα ο Ολυμπιακός, ξέρει το Παναδικός είναι χωρίς τερματοφύλακες έτσι. Πώς δεν το ξέρει, ακτινογραφία σε έχουν βγάλει. Το ξέρει απ' έξω και να ρωτάω. Ακτινογραφία. Και μην αρχίζει τίποτα σούτε που μακριά και τα λοιπά, τίποτα τυφλά, τίποτα τυφλά. Μέσα θα πάνε τώρα. Μέσα θα πάνε, έξω θα πάνε. Αν τα λέμε πως είναι. Τι θέλουμε τώρα εμείς, να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟ. Δεν μπορούσαμε να κοντράρουμε την Ξάνθη και τις άλλες ομάδες. Να κοντράρουμε τώρα αυτές. Που έχουν τον ίδιο στόχο με τον Πανατολικό. Και να κοντράρουμε αυτές τώρα τις ομάδες. Δηλαδή τόσο πολύ εγωιστές είμαστε, τόσο πολύ λοιπόν αυτό έχουν. Ας έπαιρναν τις άλλες ομάδες, ας είμαστε βαθμολογία πια και δεν μας στέλνει. Τώρα τι λέμε τώρα. Να κοντράρουμε εμείς με αυτούς. Ε? Με τον Μπάλμπι και τον αυτόν. Και τον Ταγάρ. Το καράβι βούλιαξε πάνω, ας το καταλάβουν όλοι. Δεν το έχει καταλάβει κανένας. Δεν το έχει καταλάβει. Γιατί να σου πω κάτι, αυτό που είπα πριν φορά εμείς. Είναι ορισμένα γατάκια όπως λέει και ο Τσιρόνης εδώ που βγαίνουν έξω και λένε όλα θα πάνε καλά, θα έρθουν οι μεταγραφές. Τι μεταγραφές θα έρθουν. Ναι, τι μεταγραφές. Ναι, θα έρθουν. Για να είσαι τέσσερις συνεχόμενες ήττες. Θα έχουν τέσσερις συνεχόμενες ήττες και οι άλλοι. Θα πάρουν μια νίκη. Άμα σου φύγουν λοιπόν τρεις-τέσσερις βαθμούς ακόμα, πέντε έξω το πουλάκι. Τέρμα. Δεν θα έρθει ο άλλος να σε όσα παιχνίδια και να πάρει εδώ μέσα. Ναι. Δεν θα έρθει να διασυρθεί και να θες εσύ να τον πάρεις, δεν θα έρθει από μόνος. Ας το, να το αφήσουμε τώρα το θέμα γιατί έχει αγώνα αύριο και θα πούνε «Α, άρχισαν αυτοί πριν ακόμα παιχτεί» λοιπόν γιατί δεν άρχισαν, κριτική με σκάνω. Κριτική. Από την αρχή. Και ήταν κακό, να σου πω κάτι, ήταν πολύ κακό που πραγματικά σε ορισμένα, να μην πούμε σε όλα, βγήκαμε αληθινοί. Πολύ κακό. Εμείς ήθελαμε να βγούμε γελασμένοι, να βγούμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Να πάει στην πεντάδο πάνω, να πάει στον τελικό εκεί πέρα να πούμε συγγνώμη παιδιά, έκανα λάθος. Δεν ήθελα να βγούμε αυτό. Τα λέγαμε αυτά από την αρχή, τα βλέπαμε. Μας φέρατε έναν προπονητή, τα λέγαμε, ρε, τι πάτησες μια φορά, τι είναι αυτός. Χατμπολίστας, χατμπολ έπεις. Τι, μας τον έφερε λοιπόν. Και η ωραία η Μπενφίκα τον έβαλε K23, του, γιατί τον πλέσετε σε μια μεγάλη ομάδα. Στην Ελλάδα πώς το θεωρεί το ποδόσφαιρο η Μπενφίκα. Ε? Να δείτε πώς σας θεωρεί. Έστω, λοιπόν, τεχνογνωσία, ναι. Πήραμε τεχνογνωσία από την Μπενφίκα. Ναι, τέλος πάντων. Αυτά μας έδωσε. Θα τα λέγαμε από την αρχή. Παίχτες αυτοί, πού είναι αυτοί, ποιο δεν τους ήξερε τη μάνα τους. Μας λέγατε εδώ παιχτάρα, Υπτάμινος ο ένας, Τσακάλι, Αλεπού ο άλλος, αυτά τα γράφατε εδώ, γράφατε τον κόσμο. Κοροϊδεύατε τον κόσμο. Κοροϊδεύατε. Άντε τώρα πάει για να κάνει πέντε μεταγραφές. Τι να τις κάνει τις μεταγραφές. Και εμείς κοιτάξαμε. Πότε, ξέρουμε ότι θα παίξουμε, αφού σας το έχουμε πει θα παίξουμε. Θα παίξουμε με την ΑΕΚ θα παίξουμε. Βάλετε λοιπόν, μετράτε με τα χέρια, με τα δάχτυλά σας, πότε είναι η ΑΕΚ. Πότε είναι η ΑΕΚ. Θα δείτε λοιπόν. Δεν παίζανε πουθενά αυτοί οι παίκτες ρε πάνω. Δεν τα βλέπαμε, δεν τους ψάχναμε. Και σε καλές, θα σου πω κάτι τώρα, μαλόγια τα λέω πως είναι. Σε καλές εποχές του Παναδολικού αυτοί δεν θα ήθελα ούτε ΚΑΠΑ 19 δεν θα ήθελα. Ποιος θα τις προτιμήσει. Σε καλές εποχές. Έτσι, όλα ήταν σφάλμα φέτος. Όπως λέει και ο Μίχος, γιατί θα βάλουμε τη συνέντευξη στο τέλος, γιατί μας το ζήτησαν πάλι οι φιλάθλοι. Όπως λέει, δεν μπορεί να παίρνεις ένα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, αλλά πιο ερασιτέχνη προπονητή. Παίρνεις ένα προπονητή ο οποίος είναι πιο καλύτερο ότι μπορείς να τους δέσει. Εδώ έγινε τρομερά λάθη. Το κουμπώνεις με έναν καλό ποδοσφαιριστή δίπλα-δίπλα για να πάρει το ταλέντο. Εμείς κάψαμε τα ταλέντα, τα κάψαμε όλα. Δεν έμεινε τίποτα εδώ. Πυρκαγιά τα κάναμε όλα. Κάψαμε όλα. Μαρτουχόβολη που λέμε. Άντε λοιπόν να τα αφήσουμε, μια χαρά, εδώ θα είμαστε, τα πούμε τη Δευτέρα, θα δούμε λοιπόν. Και βέβαια πάμε και στα υπόλοιπα τώρα εδώ, έτσι, γιατί έχουμε, σήμερα έπαιζε ο Λιβαδιακός, έκανε νίκη ο Λιβαδιακός, παιδιά, κομπότη σήμερα. Ματσουνάς. Ναι, και Ματσουνάς έβαλε πόλου. Κουτέλη, 1-0. Ο Μάτζιος. Πόπο, 1-0, κέρδισε λοιπόν. 40 χρονών, πόσο είναι. Τώρα αύριο έχουμε και άλλα παιχνιδάκια, έχουμε λοιπόν Πλατανιά Κέρκυρα. Συγγνώμη, την Κυριακή, Σάββατο δεν παίζει η Β, η Α2, δεν παίζει. Λοιπόν, έχουμε Απόλλων Καραϊσκάκη, έχουμε Απόλλων Λάρισας Καλαμαριά, έχουμε Πάσης Γιάννηνα Δόξα. Αυτό το παιχνιδάκι, παιδιά, την Κυριακή είναι τηλεοπτικό από την ΕΡΤ στις 4:30. Ωραία, λοιπόν, 4:30. Και υπάρχει ένα παιχνιδάκι τη Δευτέρα, το οποίο είναι η Παναχαϊκή Χανιά. Επίσης, τηλεοπτικό, Παναχαϊκή Χανιά,
Και σαν μικρός, έτσι όπως τα λέμε, λοιπόν, 4 η ώρα αυτό το παιχνιδάκι, έτσι, για να προλάβουν και τα φεριμπόρ, τα αεροπλάνα. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνιδάκια για την Α2 κατηγορία. Α2. Και βέβαια τώρα να σας πω, παιδιά, ακούστε τώρα, ότι αύριο έχουμε παιχνιδάκι στην Β' εθνική κατηγορία, Καλαμάτα Τρίκαλα. Στις 3 η ώρα αυτό το παιχνιδάκι, τηλεοπτικό αύριο. Τηλεοπτικό, διαιτητής εκεί είναι ο Ντάουλας, όχι ο Δημήτρης, ο γιος του. Έτσι, ο οποίος είναι στη Δυτική Αττική, έχει παίξει κι άλλο παιχνιδάκι, λοιπόν, είναι διαιτητής λοιπόν, Β' εθνικής κατηγορίας, το παιδί του Ντάουλου, λοιπόν, Καλαμάτα Τρίκαρδος. Την Κυριακή βέβαια υπάρχει το παιχνίδι, τα παιχνίδια Εγάλε Ολυμπιακός Βόλου, υπάρχει Ιερά Πέτρα Ιγουμενίτσα, υπάρχει λοιπόν Τρίγλια Διαγόρας, υπάρχει Καβάλα Ιωνικός, η Άλυσος Βέρεια, α καλά είναι η Άλυσος τώρα Μπεντάρα, α καλά καλά, έχει αναπαυθεί μια χαρά είναι. Και η Νίκη Βόλου που παίζει με τον Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια της Β' εθνικής κατηγορίας. Γεμίσαν, παιδιά, κατηγορίες, τι έκαναν. Ας είναι καλά ο Βασιλιάδης. Έβγαζε κατηγορίες, αβέρτα. Πότε να έβγαλε κι άλλη, να τελειώνουμε εδώ, να γίνεται χαλασμός κυρίου. Τέλος. Αυτά τώρα, τι να πω. Και να σας πω, ακούστε τώρα ότι το Σάββατο Ολυμπιακό ΣΑΟ. Wow, τώρα που έχει δύσκολο, μέσα στο Ολυμπιακό, τώρα μέσα στο Ολυμπιακό. Ενώ παίζει και ο Χαρίλος Τρικούπης με τον Τρίτονα. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια όσον αφορά για το μπάσκετ, έτσι. Και αυτό που είπαμε, ευτυχώς που το παίζουμε έξω και δεν το έχουμε εδώ στην έδρα μας. Γι' αυτό να παίζουν λοιπόν, να έρθει και η ομάδα του μπάσκετ, να έρθει και η ομάδα του ποδοσφαίρου. Πήγατε κάτω, ρε παιδιά, πήγατε. Πήγατε κάτω, λοιπόν, χτε τη μωρέ το Ολυμπιακό, μωρέ. Δείτε, πήγανε, πήγανε. Πήγανε, λέω, μην δε τίποτα μαναχό του Ολυμπιακό. Λε και εμεί είμαστε άλλη κατηγορία ομάδα. Εμεί παίζουμε, ναι, παίζουμε γάμα εθνική εμεί. Εμεί δεν έχουμε ομάδα εδώ. Εμεί δεν έχουμε, πήγατε. Εντάξει, ο καθένα με τι αγάπη του. Έτσι, με τι αγάπη του. Όχι, να ξέρουν πάντω ότι εμεί στο Καραϊσκάκι ήμασταν επιθύμητοι. Το έχουν δηλώσει και οι ΠΑΕ και οι φύλαθλοι. Είναι ανεπιθύμητο ο Πανετολικό στο Καραϊσκάκι. Να ξέρουν αύριο. Μπορεί να ξέρει τι ψαροκόστη να είμαστε εδώ εμεί. Ξέρετε ποιο είναι. Την άλλη Κυριακή θα είναι στον ΠΑΟ. Προχθέσατε με τον Παναθηναϊκό. Πήγαιναν κόσμο, κάτι κτλ. Αυτό είναι ο Αγρινιώτης. Τι νόμισε τι. Λοιπόν. Έχει τάση ξενομανίας, παιδιά. Έχουμε τάση ξενομανίας. Και πάμε και στον τέταρτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής που βέβαια είναι άπακτος υποδέχεται το Θηναλιακό. Έχουμε η ΤΕΑ με το Ευπάλιο. Έχουμε λοιπόν η Άρτα που παίζουμε με τους Καραγιανέους. Πρέβεζα Κανελάκη. Έχουμε Λευκή Μητρή Τελικράτης. Η Άι Μεσολογγίου που παίζει με τη Φούφα. Και το Σούλι με την Ανατολή. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια βέβαια για την ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, ειδικά για τον τέταρτο όμιλο που αγωνίζονται οι ομάδες βέβαια από την Κλοκρανία. Ας πιστέψουμε ότι θα μείνουν τουλάχιστον και οι δύο σε αυτή την κατηγορία, να ανεβάσουμε τουλάχιστον και κάποια άλλη του χρόνου, να έχουμε τριπλέτα. Να μας λείπει ένας τέταρτος για πρέφα. Μα δούμε λοιπόν. Μα και μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε μια. Να έχουμε ομάδες, παιδιά μου, σε αυτή την κατηγορία. Που ξέρει, μπορεί καμιά φορά να κανονίσουμε λοιπόν. Πάρτι. Να βγάλουμε μία από την Τουλακαρδενία στη Β. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Και βέβαια αύριο, καλώ όλων των πραγμάτων, έχουμε λοιπόν και παιχνιδάκι εδώ για την Α κατηγορία. Έχουμε Αντίριο Θέρμο το Σφυρίζω Προβίδα. Έχουμε λοιπόν ο Πλάκο Σφυρίζει το παιχνίδι Ευηνοχώρη Παναγρινιακό. Έχουμε ο Λιώνας είναι διαιτητής στο Όμηρος Αστέρας Αμυσολογγίου. Μάστρου Δόξα είναι ο Γιάφης. Έχουμε Αστακός Λουτρό είναι ο Ματσούχας. Και Δοκίμη Τρίκαδος είναι ο Καλημέρης. Αυτά τώρα έτσι παιδιά είναι τα παιχνιδάκια για την Α ερασιτεχνική κατηγορία. Που βέβαια η Ε Κανανίας βγάζει και λόγο σε αυτούς τους οποίους διαμαρτύρονται. Έκανε και βγάζει και λόγο. Βγάζει και λόγο. Φτάνει που εκεί τον κατηγορούν και τα λοιπά, κατηγορούν την ΕΠΣ. Αντίθετα, πέρασε και στην αντεπίθεση η ΕΠΣ. Ναι. Κατηγορεί τώρα η ΕΠΣ στους άλλους. Εδώ να δείτε τώρα τι γίνεται. Τέλος πάντων. Και όσον αφορά για την ΓΑΜΑ, για τη Β' κατηγορία της περιφέρειας της δικής μας, εδώ να δούμε ότι η Δάφνη υποδέχει τον Αστέρα. Έχουμε η ΆΕΚ που παίζει με την Καμαρούλα, η Ποταμούλα με την Παντάνασα και η Σκουτερά με τον Άγιο Δημήτριο. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια εδώ και βέβαια ο Λεόφυτο υποδέχεται το Μήτικα. Εδώ έχουμε Ματαράγκα Ζευγαράκι, ντέρμπι. Ντέρμπι. Ο Άρης Ετωλικού που υποδέχεται τη Γραμματικού και τέλος ο Μακρινιακός που παίζει με την Παλοπαναγιά. Αυτά είναι τα παιχνιδάκια βέβαια έτσι όσον αφορά για τη Β' κατηγορία. Και έχουμε και ένα παιχνιδάκι της Σκαβδέ ανάμεσα λοιπόν στον Πίγασο και τον Πανατολικό. Αυτό το παιχνιδάκι θα γίνει στο Δάκα Γρινίου το Σάββατο, αύριο δηλαδή στις 3 ώρα το μεσημέρι. Πίγασος. Πανατολικός για το πρωτάθλημα της Σκαβδέ. Αυτά
τώρα είναι και βέβαια εμείς δεν θα κλείσουμε, εμείς βέβαια θα μείνουμε εδώ. Θα πάμε λοιπόν, γιατί μας το ζήτησε πολύ, να δούμε λοιπόν τη συνέντευξη του Μίχου, η οποία δόθηκε την περασμένη εκπομπή. Και με αυτό θα κλείσουμε, έτσι. Ναι. Πάμε, φεύγουμε. Αυτή τη φορά θέλουμε να μιλήσουμε περισσότερο για την ομάδα του Πανατολικού, πώς τα βλέπει, αν νομίζει τι έφτιαξε και αν, μπορεί, αν κατά τη γνώμη του μπορεί κάτι να δει. Αυτό θέλουμε λοιπόν απόψε να μιλήσουμε με τον Πέτρο του Μίχου, ο οποίος βέβαια είναι τηλεφωνική. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για πέστε μας λοιπόν με τα δικά σου λόγια τώρα, πώς βλέπεις σαν Αγρινιώτης αυτή τη στιγμή τον Πανατολικό, πώς τον βλέπεις δηλαδή, με αυτά τα όπως κατρακυλάει προς τα κάτω. Κοιτάξτε να δεις, Αναγιώτη. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να βλέπω τον Πανατολικό τόσο χαμηλά. Α, μάλλον δεν πάει και πιο χαμηλά. Δεν σου ταιριάζει. Η γενικότερη εικόνα που βλέπουμε όμως στο γήπεδο από την αρχή της χρονιάς είναι το ότι υπάρχει αρκετό ταλέντο μέσα στο παραϊλόγραμμο, αλλά δεν υπάρχουν παίχτες. Mm. Και οφείλω να διευκρινίσω. Τα ταλέντα είναι όμορφα να τα βλέπεις, είναι όμορφα στο τρέξιμό τους, είναι, έχουν καλή τεχνική, έχουν καλά πράγματα, αλλά δεν είναι παίχτες. Ο παίχτης έχει όλα αυτά, αλλά ξέρει να πάρει και το παιχνίδι, ξέρει να πάρει το αποτέλεσμα. Ντάξει. Ξέρει τι πρέπει να κάνει μέσα στο γήπεδο για να κάνει αυτό. Εκεί θα πρέπει να πάρεις κάποιους προπονητές, χωρίς να είναι μομφή για τους προπονητές αυτού, που να ξέρουν να μετατρέψουν τα ταλέντα σε παίχτες. Ούτως ώστε μέσα από αυτή τη δουλειά και να γίνεται δουλειά, να είναι κάτι όμορφο μέσα στο γήπεδο, που έχει ομορφιές ο Πανατολικός από την αρχή της χρονιάς, βλέπεις ένα θέμα κάπως υποφερθό σε σχέση με τις άλλες ομάδες, βλέπεις και ωραία πράγματα, αλλά βλέπεις όμως ότι η ομάδα αυτή δεν είναι ικανή με αυτό το ταλέντο να καταφέρει να πάρει το αποτέλεσμα που της πρέπει σύμφωνα με την εμφάνισή της. Μες. Πέτρο, αυτό ακριβώς όσον αφορά για τους παίχτες. Γίνεται όμως να γίνει μια χημεία με έναν ερασιτέχνη προπονητή, με ερασιτέχνες ποδοσφαιριστάς? Γιατί όταν μας ήρθε λοιπόν ο Πορτογάλος εδώ, με ερασιτέχνη, δεν είχε δουλέψει πουθενά σε επαγγελματική ομάδα. Το θέμα είναι ότι οι επιλογές των προπονητών είναι ασφαλώς κατόπιν ορίμου σκέψης μέσα από τη διοίκηση. Και θα πρέπει να ξέρουμε τι βάζουμε στη μηχανή μας. Γιατί είναι βασικός μοχλός το να πάει ένα σύλλογος καλά ο τρόπος που θα δουλέψει ο προπονητής και αν μπορεί να αντέξει αυτό που σκέφτεται στο μυαλό του ο υπεύθυνος που απαρτίζει ή επιλέγει το πού θα πάει η ομάδα όσον αφορά τα αγωνιστικά του. Εκεί νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο Πανατολικός και με τον προηγούμενο προπονητή άλλαξε αμέσως τη σκέψη του όσον αφορά τον προπονητή, την πρώτη του επιλογή. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν τόσο πολύ εύστοχες οι επιλογές που γίνανε τις τελευταίες χρονιές, ιδιαίτερα στην αρχή της περίοδου. Nice. Και νομίζω ότι το δίσε εξαμαρτίνου καντροσοφού. Εδώ θα έπρεπε δηλαδή να υπάρχει ένα σωστότερο επάδειγμα, αφού σκέφτεται να πάει σε αυτή τη λογική, με τέτοια λογική και την οτροπία των παιχτών και τα ταλέντα που θέλει να βάλει μέσα στο Πανατολικό, που εγώ είμαι υπέρ των νέων παιχτών, αλλά δεν μπορείς τους νέους παίχτες να τους αφήνεις εντελώς ξεκρέμαστους μέσα στο γήπεδο ή και με ανθρώπους έξω από αυτό. Νομίζω ότι αυτό έχει χαλάσει λίγο όσον αφορά την παρουσία του Πανατολικού και δυστυχώς εκεί που θα συνεχίσουμε να είμαστε υπερήφανοι για τον Πανατολικό, δεν το συζητάμε γιατί είναι κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο και η λειτουργία των φιλάθλων και η συνέπεια της διοίκησης και καθ' αυτού η ομάδα είναι κάτι ξεχωριστό για τον ελληνικό χώρο και είναι κάτι που μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανος. Αλλά θα θέλαμε να γινόμαστε υπερήφανοι αφού υπάρχουν αυτές φτάνει οι προϋποθέσεις. Φτάνει όμως αυτό, Πέτρο, φτάνει. Αφού υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και υπάρχουν χρόνια αυτή η ηρεμία, αυτή η οργάνωση, αυτή η οικονομική ευρωστία και όλα αυτά που υπάρχουν στο τελικό, εγώ λέω ότι είναι κρίμα ο Πανατολικός να μην παίζει για το αν θα βγει η Ευρώπη και να παίζει αν θα μείνει στην κατηγορία ή όχι. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Τίποτα. Θέλει πολύ ηρεμία, σωστές αποφάσεις και ασφαλώς διαφορετική αντιμετώπιση των παιχνιδιών. Από πλευράς τακτικής και από πλευράς το πώς, το ποιοι παίχτες θα το κάνουν αυτό μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να σωθεί η παρτίδα. Βέβαια σώζεται η παρτίδα. Εδώ ο Πανιώνης ήταν -6 και βρέθηκε πάνω από σένα. Μάλιστα. Νομίζω ότι μπορεί να σωθεί εφόσον παρθούν σωστές αποφάσεις, έτσι, για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν πλέον τα παιχνίδια μέσα στο γήπεδο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τι μεγάλο ρόλο μπορεί να παίξει ένας τεχνικός διευθυντής με πείρα μέσα σε αυτή την ομάδα? Εξαιρετικό ρόλο θα έλεγα.
Εξαιρετικό ρόλο. Μάλιστα. Εξαιρετικό ρόλο. Γιατί ο τεχνικός διευθυντής δεν είναι μόνο για να παίρνει το μισθό του ή να είναι κοσμητικό στοιχείο με την έννοια που την έχουν οι περισσότεροι σύλλογοι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο τεχνικός διευθυντής είναι αυτός που θα μπορέσει να συμβουλεύσει από προπονητή μέχρι και διοίκηση, μέχρι και παίκτες για το πώς μπορεί να γίνει καλύτερα το... πώς μπορεί να σωθεί μια παρτίδα, να δώσει λύση δηλαδή με την εμπειρία του. Όσον αφορά τώρα το ηθικό, το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Πανατολικός, και την Κυριακή παίζουμε με το Ολυμπιακό, μετά το παίζουμε με ΠΑΟ. Το ηθικό ένας μπορεί να το δώσει μόνο. Ποιος? Ένας, ο κόσμος. Κόσμος, μάλιστα. Και ο κόσμος είναι δυνατός στο Αγρίνιο. Και αν έχω το δικαίωμα αυτό τον καλό να είναι δυνατός, να είναι κοντά στην ομάδα, γιατί μόνο αυτός αυτή τη στιγμή μπορεί σε μεγάλο ποσοστό να βοηθήσει να γυρίσουν τα πράγματα προς το θετικό. Μάλιστα. Και βέβαια ένα αποτέλεσμα, ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Ένα γρήγορο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα νομίζω ότι θα αλλάξει όλη την... Θα βοηθήσει, δεν θα αλλάξει. Μάλιστα, θα βοηθήσει. Πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Ναι, από μόνο το ένα αποτέλεσμα δεν λέει ποτέ τίποτα. Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να βγούμε σε μια άλλη αυτή και να έχουμε καλύτερα να πούμε. Ναι, καλύτερα. Και όχι, και να τον έχουμε ψηλά εκεί που του πρέπει. Να είστε καλά λοιπόν. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.